Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές της αιαμικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, νέοι και νέες, απόγονοι των λαϊκών ηρώων μας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο λόφο του Μεζούρλου, στη Λάρισα, για να τιμήσουμε τους περίπου 500 κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές που εκτελέστηκαν την περίοδο 1941-1950. Η ανέγερση αυτού του μνημείου είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους όσοι και όσες έμειναν όρθιοι, αλίγιστοι μέχρι το τέλος. Το Μεζούρλο στέκει τιμημένο δίπλα στη Γιάρο, τη Μακρόνισο, τον Αϊστράτη, το Τρίκερι, τη Μεσούντα τη Σάρτα, τη Φλόρινα, την Τρίπολη, το Γράμμο, ως ένας από τους δεκάδες τόπους θυσίας των αλίγιστων αγωνιστών της ταξικής πάλης στην πατρίδα μας. Με τα μνημεία των ηρώων, αλλά και τα μουσεία που κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη, με τις εκδηλώσεις στους τόπους θυσίας σε όλη την Ελλάδα, τιμάμε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες που έπεσαν στα πεδία των μαχών, που εκτελέστηκαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, κατέθεσαν ολόκληρη τη ζωή τους στον αγώνα για να ξημερώσει ένα καλύτερο μέλλον για τις νέες γενιές. Αναδεικνύουμε τα χιλιάδες παραδείγματα του ηρωισμού, της αυτοθυσίας, της συλλογικής δράσης στον αγώνα για το δίκιο, στην πάλη για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους. Στην καρδιά και στο μυαλό μας υπάρχει μόνο περηφάνεια για τους χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που πορεύτηκαν με πηξίδα ψηλά ιδανικά και αξίες. Κράτησαν μέχρι το τέλος ψηλά τη σημαία του ανυποχώρητου αγώνα. Γι' αυτό και είναι αθάνατοι. Δεν υπάρχει, ούτε πρέπει να υπάρχει ταξικό μίσος απέναντι στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που επιστρατεύτηκαν και αναγκάστηκαν να πολεμήσουν στον εμφύλιο πόλεμο στις τάξεις του κυβερνητικού στρατού για τα συμφέροντα του αστικού κράτους, των υπεριαλιστών συμμάχων της άρχουσας τάξης της χώρας. Ήταν και αυτοί παιδιά της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, του λαού μας. Σε αντίθεση βέβαια με τα κηρύγματα μίσους που κυριαρχούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν διάφορα γνωστά φασιστοειδή, ακροδεξιή, όπου αναβιώνει όλη η αντικομμουνιστική προπαγάνδα, το εμφυλιοπολεμικό μίσος περί κομμουνιστοσυμμωρητών, η κομμουνιστοφαγία, η δικαίωση των συνεργατών των ναζί κατακτητών και άλλα που συνόδευε τότε και δικαιολογούσε τις άγριες διώξεις και οδήγησε στο εκτελεστικό απόσπασμα χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες. Με μια τέτοια άθλια αντικομμουνιστική προπαγάνδα, 500 κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές, τόσοι έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί, εκτελέστηκαν εδώ, στο Μεζούρλο, στη Λάρισα, την περίοδο 41-50. Εδώ, την ώρα που η ένοπλη σύγκρουση φούντωνε, το αστικό κράτος προσπαθούσε και με τις εκτελέσεις να κάμψει το φρόνημα, να λυγίσει την ψυχή αυτών όλων εκείνων που υπερασπίστηκαν ως το τέλος το δίκιο του λαού. Εκείνων που πρωτοστάτησαν και μάτωσαν για να δημιουργηθεί και να μεγαλουργήσει το μαζικό ένοπλο ηρωικό κίνημα της αντίστασης, το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ. Εκείνων που μπροστά στο δίλημα
υποταγή ή οργάνωση της πάλης και αντεπίθεση, διάλεξαν το δεύτερο δρόμο και πάλεψαν μέσα από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, κρατώντας τη σημαία της κοινωνικής απελευθέρωσης από τα δεσμά της πολύπλευρης εκμετάλλευσης. Για να αξιολογήσουμε σωστά και νυφάλια την ιστορία του Λόφου, χρειάζεται να πάμε πιο πίσω, στην περίοδο της αιαμικής αντίστασης, την απελευθέρωση της χώρας από τα φασιστικά στρατεύματα και τους συνεργάτες τους, τα τάγματα ασφαλείας που δίπλα στους Ναζί διέπραξαν θηριωδίες κατά της αντίστασης και του λαού. Η πρωτοβουλία του ΚΚΕ για τη δημιουργία του ΕΑΜ άνοιξε το δρόμο για να πάρει ο λαός μας την κατάσταση στα χέρια του, οργανωμένος στο ΕΑΜ, στις δομές του, στο στρατιωτικό του σκέλος των Ελλάς. Έτσι γράφτηκε η εποποιία της ΕΑΜικής αντίστασης. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από το ΕΑΜ Ελλάς, ξεκίνησε ένα βίαιο πογκρόμ διώξεων των ΕΑΜιτών, συμπαθούντων αγωνιστών, δηλαδή της τεράστιας πλειοψηφίας του ελληνικού λαού εκ μέρους της αστικής εξουσίας, των τότε μηχανισμών της, φανερών και κρυφών, αλλά και των ξένων δυναστών. Αντί να τιμωρηθούν οι συνεργάτες του γερμανικού κατοχικού στρατού για τα αμέτρητα εγκλήματά τους, όπως τους άξιζε και όπως απαιτούσε ο λαός, το αστικό κράτος αμέσως μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας τους αξιοποίησε και τους χρησιμοποίησε στη μεγάλη εκστρατεία που οργάνωσε με στόχο την εξόντωση των κομμουνιστών αγωνιστών και του ΕΑΜικού κινήματος για τον εκφοβισμό του λαού. Από τη μια μαζικές συλλήψεις, δίκες, φυλακίσεις και από την άλλη εκατοντάδες ημερήσιες νυχτερινές επιδρομές, ενέδρες, δολοφονίες, βιασμοί, βασανιστήρια, λαιλασίες, αρπαγές περιουσιακών στοιχείων, εμπρισμοί. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία των δολοφονιών, των βασανισμών, των συλλήψεων, των βιασμών ένα χρόνο μετά τη Βάρκιζα. Η τρομοκρατία που εντείνεται όλη αυτή την περίοδο έμεινε στην ιστορία ως λευκή τρομοκρατία. Βασικά στηρίγματα του αστικού κράτους, εκτός από τα επίσημα οργανά του, είναι οι διάφορες φασιστικές συμμορίες που δρούν εδώ στην ύπαιθρο της Θεσσαλίας, όπως οι Σούρλιδες στα Φάρσαλα, οι Καλαμπαλίκηδες και οι Αρχιμανδρίτες στο Βόλο, οι Βουρλάκηδες και οι Μπιζδαίοι στη Δυτική Θεσσαλία. Εδώ στη Θεσσαλία καταγράφεται η εγκληματική δράση 35 τρομοκρατικών τέτοιων συμμοριών. Διαπράττονται πάνω από 500 επιδρομές στα χωριά. Μόνο στην περιοχή του Νότιου Ολύμπου, Κισάβου, Μαυροβουνίου, πάνω από 300 δολοφονίες, 1500 βασανισμοί, 1000 φυλακίσεις. Συμμορίες που απαρτίζονται από πρώην συνεργάτες των Ναζί, ποινικούς κρατούμενους που το κράτος τους απελευθερώνει, δηλαδή βιαστές και ληστές των χωριών. Άλλοι προέρχονται από τους βασιλόφρονες και από τους οπαδούς της μεταξικής δικτατορίας, άλλοι από διάφορους αντιεαμίτες. Απέναντι σε αυτό το όργιο διώξεων, ήδη από την άνοιξη του 1946 ο λαός απαντά με τη συγκρότηση των πρώτων ομάδων καταδιωκόμενων αγωνιστών στη Δυτική Θεσσαλία, στα Χάσια, στη συνέχεια στον Όλυμπο, στο Πήλιο, που εξαπλώνονται σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα. Στόχος τους η ανάπτυξη της μαζικής λαϊκής αυτοάμυνας. Μετεξέλιξη αυτών των ομάδων ήταν ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας που έγραψε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας της ταξικής πάλης στη χώρα μας. Είναι γνωστό το όργιο της κρατικής τρομοκρατίας που εξαπολύεται με όχημα το λεγόμενο τρίτο ψήφισμα τον Ιούνιο του 1946. Το άρθρο 1 καθορίζει την ποινή του θανάτου. Το άρθρο 5 καθορίζει την τιμωρία για συμμετοχή σε διαδηλώσεις.
Το άρθρο 9 παρέχει στην αστυνομία απόλυτο δικαίωμα να ενεργεί μέρα νύχτα σε πόλεις και χωριά, να συλλαμβάνει όποιον θέλει, να κάνει έρευνες και διώξεις. Το άρθρο 12 καθορίζει τη δράση των στρατοδικείων που είναι υπεράνω δικαστηρίων και εφετείων. Βάσει αυτού και με βασιλικό διάταγμα συγκροτούνται 25 έκτακτα στρατοδικεία. Από το έκτακτο στρατοδικείο Λάρισας περνάνε πολλές εκατοντάδες κομμουνιστές, άλλοι αγωνιστές. Οι διαβόητες επιτροπές ασφάλειας στέλνουν κατά χιλιάδες στους τόπους εξορίας κομμουνιστές, άλλους εαμίτες. Το ΚΚΕ αλλά και μαζικοί φορείς, σύλλογοι ή πολιτικές κινήσεις που βρίσκονταν κάτω από την επιρροή του ή είχαν κοινή δράση τίθενται εκτός νόμου. Στη Λάρισα κλείνουν την εφημερίδα του ΕΑΜ Αλήθεια και συλλαμβάνουν δημοσιογράφους. Στα χρόνια 1946-1950 δικάζονται και εκτελούνται χιλιάδες μέλη και οπαδοί του ΚΚΕ, άλλοι αγωνιστές, για αδικήματα ανύπαρκτα ή σκηνοθετημένα. Οι δικογραφίες των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού προωθούνταν για εκδίκαση με χρονολογική σειρά αρχικά, κατόπιν έγινε διαχωρισμός αν ο μαχητής είναι βαθμοφόρος από ομαδάρχης και πάνω ή αν εκτελεί κάποια ειδική υπηρεσία όπως σύνδεσμος, ασυρματιστής, τηλεφωνητής, τότε το εκτελεστικό απόσπασμα ερχόταν γρηγορότερα. Τα στελέχη και οι βαθμοφόροι περνάνε από ειδικό έκτακτο στρατοδικείο. Σε λίγες μέρες, το πολύ σε μια εβδομάδα από τη σύλληψή τους, όλα έχουν τελειώσει. Το 1947 κλιμακώνεται η τρομοκρατία. Τα στρατοδικεία και οι ομαδικές εκτελέσεις γίνονται σχεδόν καθημερινά. Χρονιά με τη χρονιά οι καταδίκες και οι εκτελέσεις γίνονται όλο και περισσότερες. Τα έτη 1948-1949 ήταν τα πιο αιματοβαμμένα και συνεχίστηκαν μέχρι αρχές του 1950. Σαν να μην έλεγε να χορτάσει αίμα τούτος εδώ ο λόφος. Νέοι άνθρωποι, οικογενειάρχες, στρατιώτες, αλλά και γυναίκες, μικρά κορίτσια, ακόμα και έγκυες. Ο κύριος στόχος των ντόπιων και ξένων κυβερνώντων του τότε αστικού κράτους ήταν να κάμψει το φρόνημα, να λυγίσει την ψυχή, να τους αναγκάσει να προσκυνήσουν, να προδώσουν τα ιδανικά και τον αγώνα τους, να γίνουν μετανοημένοι ώστε να αμαυρώσουν την ηθική, ιδεολογική υπεροχή, την άσβεστη λάμψη που είχε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, που είχε το ΚΚΕ στις λαϊκές συνειδήσεις. Όμως η αποτυχία τους ήταν παταγώδης. Τα σχέδιά τους ανατράπηκαν από την αγέροχη στάση που κράτησαν ηρωικές μορφές, σαν αυτή του Τάκη Γαργαλιάνου, Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, που όρθιος και περήφανος αντιμετώπισε το εκτελεστικό απόσπασμα στα 37 του χρόνια, τον Απρίλιο του 1949. Ή του Νίκου Μπαλάλα Μπαντέκου από την Τσαριτσάνη, από τους πρώτους αντάρτες του Ελλάς και μετέπειτα διοικητή της 192 Ταξιαρχίας του Δημοκρατικού Στρατού. Τις πρώτες μέρες του Αυγούστου του 1949, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης, ο Μπαντέκος και η γυναίκα του Ευτυχία Σδρόλια, τραυματισμένοι, καθώς και ορισμένοι άλλοι, εχμαλωτίστηκαν. Όταν διαπιστώθηκε ποιος ήταν ο εχμάλωτος, τους κατέβασαν με ισχυρή συνοδεία στην Καστοριά. Δεδομένη της φήμης που είχε ο Μπαντέκος για τις ικανότητες του και για να μην υπάρξει πιθανότητα να τους ξεφύγει, τον μετέφεραν μαζί με την Ευτυχία και άλλους με αεροπλάνο στη Λάρισα. Σε λίγες μέρες βιαστικά έγινε η δίκη τους στο στρατοδικείο της Λάρισας. Εκεί ο Νίκος υπερασπίστηκε τον αγώνα του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού, την πολιτική του ΚΚΕ. Το ίδιο και η σύντροφός του Ευτυχία, όπως και οι άλλοι κατηγορούμενοι που ήταν μαχητές και μαχήτριες και ανάμεσά τους κάποιοι και κάποιες ήταν αξιωματικοί του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Λίγο πριν απαγγελθούν οι ποινές και ενώ είχε απαγορευθεί στους συγγενείς των κατηγορουμένων να τους πλησιάσουν, να τους μιλήσουν ίσως για την τελευταία φορά,
ο πρόεδρος του στρατοδικείου πρότεινε στην Ευτυχία να αποκηρύξει τον άντρα της, τον Νίκο, ώστε να γλιτώσει, δεδομένου ότι ήταν έγκυος 3 μηνών. Η Ευτυχία αρνήθηκε. Ο Μπαντέκος καταδικάστηκε 17 φορές σε θάνατο. Εκτελέστηκε μαζί με τους συντρόφους του λίγες μέρες μετά τη σύλληψη και καταδίκη τους στις 12 Αυγούστου του 1949. Η παροιμιώδης ψυχραιμία του δεν τον εγκατέλειψε ούτε την τελευταία στιγμή, γιατί όταν δόθηκε το παράγγελμα πυρ στο εκτελεστικό απόσπασμα, υπήρξαν κάποια δευτερόλεπτα δισταγμού από την πλευρά των στρατιωτών. Είχαν μπροστά τους έναν θρύλο της εποχής. Τότε ο Μπαντέκος είπε «Βαράτε βρε, μη φοβάστε». Η Ευτυχία και ο Νίκος έπεσαν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, ζητοκραυγάζοντας μαζί με τους υπόλοιπους το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, το κόμμα, τον ελληνικό λαό. Όλοι αυτοί δεν ήταν υπεράνθρωποι. Ήταν απλοί, καθημερινοί άνθρωποι. Συνέχισαν το παράδειγμα άλλων συντρόφων τους της προπολεμικής περίοδου, που επίσης έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους επειδή έκαναν το καθήκον τους, επειδή αρνήθηκαν να υπογράψουν δήλωση μετανοίας σε ένα βάρβαρο σύστημα. Τέτοια συνειδητή στάση λαϊκού αγωνιστή εκφράζεται μαζικά σε στιγμές κορύφωσης της ταξικής πάλης. Καλλιεργείται όμως στις προηγούμενες, στις αργές περιόδους, όταν η κοινωνική κίνηση, η ιστορία βηματίζει αργά, σαν να βαριέται, όταν η σταγόνα πέφτει μία-μία στο ποτήρι και ο αγώνας φαίνεται ότι δεν έχει άμεσα αποτελέσματα. Όμως έχει, γιατί συνέχεια αλλάζουν τα πάντα, ακόμα κι αν τη στιγμή που αλλάζουν δεν μπορεί να μετρηθεί ακριβώς αυτή η εξέλιξη, ακόμα κι όταν ο αντίπαλος φαίνεται παντοδύναμος και η μυρολατρεία, η λογική της αναποτελεσματικότητας τσακίζει κόκαλα, όπως συμβαίνει και στις μέρες μας. Τέτοιους ανθρώπους αποδεικνύει ότι γεννά με την συγκλονιστική ιστορική διαδρομή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί εκφράζει το νέο που γεννιέται σε κάθε φάση συνολικά στη σύγχρονη εποχή. Εξοπλισμένο με την επαναστατική επιστημονική θεωρία, με τις επεξεργασμένες καινοτόμες θέσεις του, αγωνίζεται και για να απαλύνονται τα καθημερινά μας βάσανα, ανοίγοντας όμως ταυτόχρονα το δρόμο για το πιο φωτεινό αύριο. Για να γίνουν πράξη τα πιο μεγάλα, τα πιο ωραία ιδανικά, που είναι επιτακτική και όριμη ανάγκη να πραγματοποιηθούν. Για να ανοίξει ο δρόμος στην κοινωνική εξέλιξη, την απελευθέρωση, με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, με το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, απαλλαγμένο από στρεβλώσεις, αδυναμίες, λάθη του παρελθόντος. Νέοι και νέες, συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως τότε, έτσι και σήμερα, στην πραγματικότητα συγκρούονται 2 κόσμοι. Και στην περίοδο της αντίστασης και αργότερα στην περίοδο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας συγκρούστηκαν 2 διαφορετικοί και αντίθετοι κόσμοι. Από τη μια ήταν οι κομμουνιστές, οι ριζοσπάστες, οι αγωνιστές που αντιπροσώπευαν και πάλευαν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού. Και από την άλλη, ο καταπιεστικός μηχανισμός της άρχουσας τάξης που υπερασπιζόταν το εκμεταλλευτικό σύστημα, τις επιθετικές ιμπεριαλιστικές συμμαχίες της. Από τη μια ήταν η περηφάνεια, η λεβενδιά, η αντοχή, η ανιδιοτέλεια, ο ηρωισμός των πιο μεγάλων πράξεων για την κοινωνική απελευθέρωση, και από την άλλη ήταν ο κόσμος των εκμεταλλευτών, αυτός της αγριότητας των βασανιστών και των χαφιέδων, της δολιότητας και της εξαγοράς, του ψέματος και της διαφθοράς, ενός σάπιου, διεφθαρμένου, άδικου συστήματος.
Αυτοί οι δύο κόσμοι συνεχίζουν και σήμερα να συγκρούονται και δεν μπορούν να γίνουν ένα όπως φαντασιώνονται ορισμένοι που κάνουν όνειρα όπως άλλοι προκάτοχοί τους στο παρελθόν που κήρυξαν το τέλος των ιδεολογιών δήθεν, το τέλος της ταξικής πάλης των αγώνων, το τέλος της ιστορίας. Η συμφιλίωση που προπαγανδίζουν είναι κάλπικη. Την τίνουν με όμορφες λέξεις, δήθεν ότι αφήνουν πίσω το παρελθόν γιατί προχωράνε προς το μέλλον. Δεν λένε όμως πως τα σχέδιά τους για το μέλλον έχουν μεγαλύτερες αλυσίδες για το λαό, ασυδοσία και μεγαλύτερα προνόμια και κέρδη για τους εκμεταλλευτές του, το μεγάλο κεφάλαιο, τα μονοπόλια, συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές συμμαχίες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επεμβάσεις και ληστρικούς αιματηρούς πολέμους. Είναι αυτοί που υπερασπίζονται το γερασμένο και σάπιο καπιταλισμό που γεννά συνεχώς οικονομικές κρίσεις, πολέμους, βαρβαρότητα για τους λαούς. Από την άλλη είναι ο κόσμος των πολλών αγωνιστών του μόχθου, της εργατικής τάξης, της αγροτιάς που με το μυαλό, τα χέρια, τους κόπους τους παράγουν τα πάντα και μπορούν να ζήσουν αφάνταστα καλύτερα και να εξασφαλίσουν ένα φωτεινό μέλλον για όλο το λαό, αν πάρουν στα δικά τους χέρια το τιμόνι της εξουσίας και μετατρέψουν σε κοινωνική ιδιοκτησία τη γη, το φυσικό ορυκτό, το φυσικό πλούτο, τα ορυκτά, τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Αυτός είναι ο πραγματικός διαχωρισμός στην ελληνική κοινωνία. Και ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να τον συσκοτήσουν, γιατί αυτό το διχασμό δεν τον δημιουργούν ούτε οι εργάτες, ούτε ο ελληνικός λαός δεν τον δημιούργησε το ΚΚΕ. Το διχασμό τον δημιουργούν οι δυνάμεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντα και τα κέρδη μιας χούφτας εκμεταλλευτών μέσα από τη συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τον δημιουργούν όσοι επιβάλλουν με ψέματα και εκβιασμούς συνεχώς νέα αντεργατικά μέτρα, νέες φοροεπιδρομές ενάντια στο λαό. Το ΚΚΕ είναι το κόμμα που αγωνίζεται ακούραστα να ανακουφιστεί ο λαός. Είναι το κόμμα που καλεί το λαό σε αγωνιστική συμπόρευση, γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να σώσει το λαό όταν αποφασίσει να βαδίσει μπροστά στο δρόμο των ριζικών αλλαγών, της ανατροπής, μέχρι να βρεθεί ο ίδιος πραγματικά στην εξουσία και όχι στο περιθώριο αυτής όπως σήμερα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τιμάμε τους εκατοντάδες εκτελεσμένους ήρωες την περίοδο 41-50. Εμπνεόμαστε από τη θυσία τους, διδασκόμαστε από τον αγώνα τους, συνεχίζουμε την πάλη για να δικαιωθεί το όραμά τους, ο αγώνας, η θυσία τους να νικήσει τελικά ο λαός. Σκεφτείτε, κυρίως οι νεότερες γενιές, που σήμερα οι κυβερνήσεις διαχρονικά σας παρουσιάζουν σαν μονόδρομο τη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα. Σκεφτείτε όλα όσα κάνουν οι κάθε φορά κυβερνώντες, οι ισχυροί, για να μην συναντηθείτε με τη συλλογική, μαζική, οργανωμένη πάλι. Σκεφτείτε έξω από το ασφικτικό, από το αντιδραστικό πλαίσιο που σας επιβάλλουν ύπουλα. Σήμερα πλέον ξέρουμε όλοι και όλες ότι από τη στιγμή που το εργατικό κίνημα έκανε τα πρώτα βήματα εμφάνισής του και στην Ελλάδα, δέχτηκε την πιο σφοδρή επίθεση της αστικής τάξης. Επίθεση που αναβαθμίστηκε ως όριμο τέκνο της ανάγκης και της ζωργής όταν γεννήθηκε τότε το 1918 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Από την πρώτη στιγμή η αστική τάξη έδειξε το μίσος της αλλά και το μεγάλο φόβο της, γιατί γνώριζε και γνωρίζει
γιατί βλέπει στο κουκουέ αυτό που είναι το ΚΚΕ, η εμπροστοφυλακή της εργατικής τάξης και όλων των λαϊκών δυνάμεων στη μάχη για την ανατροπή αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, στη μάχη για να ανοίξει ένας νέος δρόμος για την ελληνική κοινωνία, για το σοσιαλισμό. Ποτέ της η αστική τάξη δεν έχασε το ταξικό της κριτήριο. Σχεδιάζει στρατηγικά. Πάρτε για παράδειγμα τι κάνει σήμερα, μεταξύ άλλων βέβαια, στο έδαφος πλήθος αντιλαϊκών νόμων φέρνει το νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη με στόχο την ενσωμάτωση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί όπως και τότε, την περίοδο της κατοχής, έτσι και σήμερα σκέφτεται την επόμενη μέρα. Τότε υπολόγιζε, γνωρίζοντας ότι γύρω από το ΚΚΕ, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, είχε συσπηρωθεί η μεγάλη πλειοψηφία του λαού, έχοντας πάντα στο μυαλό της και στην πράξη το πώς θα διασωθεί η δικτατορία του κεφαλαίου. Με προσαρμογές βέβαια σε κάθε φάση, άλλοτε με το καρότο, άλλοτε με το μαστίγιο, σε εναλλαγή αυτών των μορφών καταπίεσης και λαϊκής ενσωμάτωσης, με στόχο η εργατική τάξη να μην διεκδικεί, πολύ περισσότερο να μην αμφισβητεί την καπιταλιστική εξουσία και ιδιοκτησία. Σήμερα που φαντάζει πιο ισχυρή από ποτέ η αστική τάξη, η αστική εξουσία. Σήμερα που δείχνει τα δόντια του το άδικο σύστημα σε κάθε πλευρά της ζωής των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας. Σήμερα δείχνει ταυτόχρονα και τη μεγάλη αδυναμία του. Ας σκεφτούμε γιατί προσπαθεί να βάλει στο γύψο τις λαϊκές διαδηλώσεις, τις διεκδικήσεις, αν αυτές είναι δίχως αποτέλεσμα και μάταιες. Γιατί το ίδιο το κράτος βάζει χέρι στο απεργιακό δικαίωμα, στη λειτουργία των συνδικάτων, αν η ταξική πάλι είναι ξεπερασμένη υπόθεση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το δίθεν κοινό μας σπίτι, όπως το λένε, χρηματοδοτεί με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ την επικίνδυνη, ανιστόρητη και την προωθεί παντού σε όλες τις χώρες θεωρία των δύο άκρων, την ταύτιση του φασισμού με τον κομμουνισμό. Γιατί φουντώνει με διάφορα μέσα ο αντικομμουνισμός η επιχείρηση να έρθει η ιστορική αλήθεια με τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω. Γιατί δυναμώνει η επίθεση στο ΚΚΕ. Ακριβώς γιατί εμείς αποδεικνύουμε με τη δράση μας, την πεποίθησή μας, ότι ο λαός, οι νέες γενιές της πατρίδας μας, όπως και οι άλλοι λαοί σε ολάκερο τον κόσμο, θα γράψουν τα υπόλοιπα κεφάλαια της ιστορίας με τη δράση τους. Θα μεγαλουργήσουν ξανά, όπως το έχουν ξανακάνει όποτε συναντήθηκαν με το ΚΚΕ και τις πρωτοπόρες ιδέες. Και αυτή τη φορά θα βοηθήσουν να σηκώσουμε τον ήλιο της Ανάστασης, της νέας κοινωνίας πάνω από την Ελλάδα και θα νικήσουν οριστικά και αμετάκλητα. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα συμβεί, αργά ή γρήγορα, γιατί... γιατί οι νέες γενιές όχι μόνο καταδικάζονται να ζουν πίσω από τις δυνατότητες της εποχής, αλλά ζουν και με χειρότερους ακόμη όρους σε σχέση με παλιότερες γενιές. Η γνώση της ζωντανής ιστορίας του λαϊκού κινήματος είναι πραγματική πηγή γνώσης και όχι απλά μια θύμηση, μια μνήμη. Η εξαγωγή συμπερασμάτων από την ιστορία της ταξικής πάλης είναι οδηγός για το σήμερα. Νιώθουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στη νέα βάρδια των κομμουνιστών, τους νέους και τις νέες της ΚΝΕ, συνολικά τη νεολαία. Όχι απλά για να μάθει κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά και για να αντλήσει πείρα, συμπεράσματα, υγιές πείσμα. Για να ανακαλύψουν οι νέοι το μεγαλείο της αφοσίωσης στα δίκαια του λαού, τη δύναμη της οργάνωσης και της αντίστασης κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν μαύρα. Για να δουν πως η συντροφική, αγωνιστική αλληλεγγύη
ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες διώξεων, βασανιστήριων, εκτελέσεων, αναδεικνύεται σε ακόμα πιο ισχυρή ασπίδα απέναντι στην αστική τάξη, στο κράτος της, στους βασανιστές της. Για να μάθουν ότι ο αντίπαλος δεν διστάζει να φτάσει έως και τη φυσική εξόντωση του αγωνιστή όταν στη δράση του βλέπει κίνδυνο για την εξουσία του και για τα κέρδη του. Δεν ξεμπερδεύεις με τέτοιον ανήθικο αντίπαλο γλύφοντας τα κόκαλα που πετά από το τραπέζι του. Ή θα πας στον αγώνα σου στο τέρμα ή εδώ θα μας γονατίζουν διαρκώς. Και τέτοια απόφαση έχουμε πάρει, να συνεχίσουμε την πάλι. Τραβάμε μπροστά με τη θυσία τους λίπασμα λευτεριάς στους αγώνες που έρχονται. Είμαστε εδώ για να βεβαιώσουμε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που χάθηκαν σε άνηση μάχη και πάλι σκληρή, πως όχι μόνο τίποτα δεν πάει χαμένο, μα και πως ακριβώς η θυσία τους αυτή είναι το ζωογόνο λίπασμα στους αγώνες που έρχονται. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, ο λαός μας πιο έμπειρος μπορεί να δει πως με το φασισμό δεν ξεμπερδέψαμε και ότι δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Οι ρίζες του φασισμού βρίσκονται βαθιά μέσα στο ίδιο το σύστημα. Είναι η δική του αναγκαία και πολύτιμη εφεδρεία, την οποία ρίχνει στη μάχη για να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Να φοβήσει, να χτυπήσει το λαϊκό κίνημα, να διαδώσει τον αντικομουνισμό, να εμφανίσει σοσιαλδημοκρατικές και φιλελεύθερες κυβερνήσεις ως το μικρότερο κακό, να αποπροσανατολίσει, να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Η συνειδητή ανοχή επί δεκαετίες της εγκληματικής πολιτικής δράσης της ναζιστικής οργάνωσης από όλες τις κυβερνήσεις και τους θεσμούς την προετοίμασε και την κράτησε ετοιμοπόλεμη για την αξιοποίησή της στα δύσκολα, όπως συνέβη την περίοδο της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης. Το αστικό κράτος και οι θεσμοί του ούτε θέλουν ούτε μπορούν ποτέ να ξεκόψουν οριστικά από το φασισμό. Ο βαθιά αντιδραστικός νόμος για τις διαδηλώσεις, οι απαγορεύσεις και η άγρια καταστολή κινητοποιήσεων, η σφοδρή επίθεση στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο απεργιακό δικαίωμα, το πιο εκτεταμένο και συστηματικό ηλεκτρονικό φακέλωμα, το απάνθρωπο κυνήγι μεταναστών και προσφύγων, η κλιμάκωση του αντικομουνισμού και η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων λιπαίνουν ξανά το έδαφος για την ανάπτυξη του φασισμού. Αυτό επιβεβαιώνεται και αυτές τις μέρες με τις νέες επιθέσεις φασιστοειδών κατά μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Η απροκάλυπτη στόχευση των επιθέσεων ήταν μαθητές, φοιτητές που αγωνίζονται, εργάτες συνδικαλιστές και βέβαια τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που πρωτοστατούν στην πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Στελέχη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων αστικών κομμάτων, δημοσιογράφοι και άλλοι επαναφέρουν την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων. Έφτασαν να συγκρίνουν και να ταυτίζουν το μοίρασμα μιας προκήρυξης, μιας ανακοίνωσης ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική με το μαχαίρι του Χρυσαυγίτη. Να αναπαράγουν τα ψεύδη περί φασιστοειδών που προκλήθηκαν από όσους διαδήλωναν ενάντια στη δράση τους και τη μετατροπή σχολείων σε ορμητήριά τους. Μπορεί ο φασισμός να παραμένει χρήσιμο όπλο του συστήματος, πολυεργαλείο του, που δεν διστάζει να αξιοποιήσει σε βάρος του κινήματος, όμως υπάρχει και το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, που με την πάλη τους ενάντια στο σύστημα μπορούν να το στείλουν στον αγύριστο. Για να πάρουν όμως αληθινή εκδίκηση τα όνειρα όλων των θυμάτων του φασισμού,
όλων των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου, όλων των καταπιεσμένων και κατατρεγμένων στη χώρα μας και όπου γης, πρέπει ο λαός να αγωνιστεί για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα καπιταλιστικά δεσμά. Γιατί, όπως έλεγε και ο Μπρέχτ, ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ομή και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Πώς λοιπόν τώρα να πει κάποιος αντίπαλος του φασισμού την αλήθεια για το φασισμό, όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί? Φίλες και φίλοι, απευθύνουμε και από αυτό εδώ το βήμα κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Το κάλεσμά μας αφορά όλους τους εργαζόμενους, την νεολαία, τους ανθρώπους του μόχθου, όσους αγανακτούν με τη σημερινή κατάσταση και θέλουν να την αλλάξουν. Θέλουμε να συζητήσουμε με όλους την πολιτική μας πρόταση διεξόδου και κυρίως να τους καλέσουμε να πάρουν τη θέση τους δίπλα μας, μαζί με το ΚΚΕ, στους αγώνες για να φέρουμε τις λαϊκές ανάγκες στο προσκήνιο. Μέσα στους τόπους δουλειάς, τα σχολιά και τις σχολές, τις γειτονιές, τα χωριά, υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι χτες είχαν κάνει άλλες πολιτικές επιλογές και σήμερα προβληματίζονται, αναζητούν εναλλακτικές. Σ' όλους αυτούς απευθυνόμαστε που βλέπουν ότι τα κόμματα που στήριζαν, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, βαδίζουν στην ίδια ρότα, μοιράζονται τους ίδιους στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Το φωνάζουν οι υποσχέσεις που μοιράζουν ότι η εφαρμογή της πολιτικής της πράσινης μετάβασης, του πράσινου New Deal που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήθεν θα φέρει καλύτερες μέρες για το λαό. Το ομολογεί η συμφωνία τους με το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το νέο υπερμνημόνιο που φορτώνει βάρη στους εργαζόμενους στο λαό. Το μαρτυρά η νέα αντιλαϊκή ατζέντα που μπορεί να υλοποιείται με τα νομοσχέδια που ψηφίζει η κυβέρνηση το ένα πίσω απ' τ' άλλα, όμως όλα τους, από τα εργασιακά, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, είναι η συνέχεια των προηγούμενων του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είναι υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ να διαμαρτύρονται για τους αντιλαϊκούς νόμους όταν την ίδια στιγμή αποδέχονται το πλαίσιο, το στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο αυτοί οι νόμοι βασίζονται, ψηφίζοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των άρθρων τους. Το φωνάζει η ομοφωνία τους με τα σχέδια εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και ευρύτερα. Αν σήμερα η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κοροϊδεύει το λαό ότι με τις δίθεν αμυντικές της συμφωνίες, όπως τις ονομάζει, με τη Γαλλία και τη ΣΥΠΑ, θωρακίζει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας απέναντι στην Τουρκία, μπορεί να το κάνει γιατί έχει συνεργό το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το βρώμικο έργο. Ποιος σχεδίασε αλήθεια τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ που μετατρέπουν τη χώρα σε ένα απέραντο στρατόπεδο βάσεων και ταυτόχρονα σε μαγνήτη επιθέσεων? Ποιος νομιμοποίησε την εμπλοκή σε νατοϊκές αποστολές, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου? Εμπόδια στη σημερινή βαρβαρότητα μπορεί να βάλει μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Εμπόδια μπορούν να μπουν μόνο με την ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας όλων όσοι σήμερα πλήττονται από την εξουσία των μονοπωλίων. Με ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, ριζωμένο παντού, με πρωτοπόρες εστίες αντίστασης, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή, με ενιαία αιτήματα και στόχους να αναμετρηθούμε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, την εξουσία του κεφαλαίου και του συμμάχους της, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Το ΚΚΕ μπορεί να εγγυηθεί ότι η οργάνωση αυτή της λαϊκής αντεπίθεσης
θα έχει συνέχεια, διάρκεια και νικηφόρα προοπτική. Το ΚΚΕ έχει σχέδιο για το σήμερα και το αύριο, σύγχρονο πρόγραμμα που φωτίζει τη διέξοδο και στους σημερινούς αγώνες για όλα τα εργατικά λαϊκά προβλήματα, τις προϋποθέσεις για να δοθούν λύσεις αυτά. Το ΚΚΕ λέει και μπορεί να λέει μόνο την αλήθεια στο λαό. Γιατί δεν έχει δεσμεύσεις, δεν έχει εξαρτήσεις απέναντι στην άρχουσα τάξη και στα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, προειδοποίησε για τις ολέθριες συνέπειες των αντιδραστικών ανατροπών στον 20ο αιώνα, για τον επικίνδυνο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, αποκάλυψε τις απατηλές υποσχέσεις μιας δήθεν δίκαιης καπιταλιστικής ανάπτυξης. Το ΚΚΕ απέδειξε στην πράξη ότι βρίσκεται στην όχθη της υπεράσπισης των συμφερόνων των εργαζομένων, αρνούμενο να στηρίξει ή να συμμετάσχει σε κυβέρνηση αστικής διαχείρισης με όποιο όνομα και αν εμφανίζεται αυτή. Η θέση αυτή αποτελεί εγγύηση για το λαό και τους νέους που αμφισβητούν αυτό το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Το ΚΚΕ αντιπαλεύει την καταστροφική λογική της παραίτησης, της υποχώρησης, της μυρολατρείας, της αυταπάτες της ατομικής για τον καθένα σωτηρίας, τις χρεοκοπημένες ιστορικά θεωρίες που διακηρύσουν το τέλος της ταξικής πάλης. Αντιπαλεύει συνολικά τον αρνητικό συσχετισμό, παλεύει να τον αλλάξει. Προχωράμε με αισιοδοξία στον 21ο αιώνα. Σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς υπάρχουν αντιστάσεις. Με την ακούραστη δουλειά των κουκουέδων, με την πλάτη που αργά αλλά σταθερά βάζουν και άλλοι, πολλοί ακόμα άλλοι αγωνιστές. Η αναμέτρηση θα φέρνει και πάλι χαρακτηριστικά τέτοια που αποπνέουν αισιοδοξία για την έκβαση των αγώνων που έχουμε μπροστά. Το φάντασμα του κομμουνισμού που έκανε την εμφάνισή του στα μέσα του 19ου αιώνα στοιχιώνει μέχρι σήμερα και θα στοιχιώνει για πάντα τα όνειρα των αστών, των εκμεταλλευτών σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ο εφιάλτης τους αυτός δεν πρέπει όμως να μείνει μόνο στα όνειρά τους. Μπορεί να γίνει πράξη από τη στιγμή που η εργατική τάξη, ο καταπιεσμένος λαός, η εξεγερμένη νεολαία και το κίνημά τους σταματήσουν την οπισθοχώρηση και μπουν ξανά δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ευχαριστούμε θερμά εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ όλους και όλες, όσοι και όσες συνέβαλαν με την προσφορά τους να εκπληρώσουμε και αυτό το χρέος, να αναγερθεί εδώ αυτό το μνημείο, σε αυτόν τον ηρωικό τόπο, στο λόφο του Μεζούρλου. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ακούραστους συντρόφους και συντρόφισσές μας που δούλεψαν κάτω από αντίξωες συνθήκες για να στήσουν το μνημείο. Παίρνουμε δύναμη από το παράδειγμα όλων αυτών, όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να λάμψει η αλήθεια, για να γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη. Είμαστε σίγουροι ότι οι μέρες που λαχτάρισαν, οι ήρωες του κινήματός μας θα έρθουν, οι μέρες του θερισμού που προσδοκούμε όλοι και όλες εμείς, η σημερινή νέα γενιά θα έρθουν. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους και όλες. Ζήτω το δοξασμένο κόμμα μας, το ΚΚΕ.